πράγματι υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο σύστημα του ΕΦΚΑ και σε πάρα πολλές περιπτώσεις πολίτες και ασφαλισμένοι βγαίνουν ανασφάλιστοι είτε οι ίδιοι είτε ακολουθούν και τα παιδιά τους που ασφαλίζουν ή η γυναίκα τους, η σύζυγος. Σε αυτές τις περιπτώσεις το πιο πιθανόν λάθος που συμβαίνει είναι το σύστημα βρίσκει μια οφειλή ακόμα και αν είναι ένα λεπτό ή ένα ευρώ στο σύστημα, τον θεωρεί ότι δεν έχει εκτελέσει τις υποχρεώσεις του ασφαλιστικές ως προς τις πληρωμές και τον βγάζει το σύστημα αμέσως ανασφάλιστο. Μια δεύτερη κατηγορία στην οποία μπορεί να υπάρξει κάποιος ανασφάλιστος είναι στην περίπτωση που πριν ήταν ασφαλισμένος σαν υπάλληλος, σαν μισθωτός και μέσα στο 2023 έκανε κάποια έναρξη επαγγέλματος, μετέβει στο παλιό ΟΑΕ που υπήρχε ουσιαστικά και δεν το βλέπει το σύστημα σαν ασφαλισμένο γιατί δεν έχει μετρήσει του ΟΑΕ τα καινούργια ασφαλιστικά ένσημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι θα πρέπει να αντρέξουν είτε τηλεφωνικώς είτε με ραντεβού στο ΕΦΚΑ για να διεκπαιρέωσουν αυτό το σφάλμα του ΕΦΚΑ. Επίσης, το σύστημα δυστυχώς του ΕΦΚΑ δεν έχει φτιαχτεί σωστά, δεν είναι ακόμα οργανωμένο και πολλές περιπτώσεις μεμονωμένες είτε σε μικρά ποσά, το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκλείσει και γι' αυτό το λόγο βγαίνουν όλοι όσοι έχουν οφειλές ανασφάλιστοι ακόμα και αν είναι μικρό το ποσό. Δυστυχώς το σύστημα του ΕΦΚΑ λόγω των όλων των χρόνων των αλλαγών που έχει τα τελευταία 10 χρόνια από τις αλλαγές που έχουν έρθει με τους τελευταίους νόμους και η ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα έχει δημιουργήσει στο σύστημα ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πολλές φορές και για λόγους ταχύτητας από τον ίδιο το φορέα για να μπορέσει να διαχειριστεί κάποιες υποθέσεις ασφαλισμένων είτε για να τους ασφαλίσει είτε για να τους απεντάξει λόγω οφειλών, το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, είναι μια μεγάλη αστοχία και αυτό οδηγεί στην ταλαιπωρία του κόσμου με το να πηγαίνουν να γράφουν φάρμακα και να βρίσκονται ανασφάλιστοι.